Συγκλονίζουν ακόμη και σήμερα, 42 χρόνια μετά την εισβολή, μαρτυρίε γυναικών οι οποίε έπεσαν θύματα τη θηριωδία των Τούρκων εισβολέων. Οι περισσότερε δεν αποκάλυψαν ούτε στα στενά συγγενικά του πρόσωπα την φρίκη που βιώσαν στα χέρια των Τούρκων. Το ΚΙΠΕ εξασφάλισε και δημοσίευσε μαρτυρίε από δύο θύματα τα οποία ήταν μόλις 14 ετών το 1974. Η Μαρία από χωριό τη επαρχία αμοχώς το εξιστορεί τον εφιάλτη που έζησε. Επιάσαμε έναν και άλλε κορούδε και μα πήραν μέσα στα χωράφια διασκότεινα. Με τραβούσε η μάνα μου, αλλά την χτυπούσα με το κοντάκι. Με τράβηξαν με το ζόρι, έξω μακριά. Έφευγε ο ένα και ερχόταν ο άλλο, και εγώ νεμοραγώ. Να παρακαλώ τον Θεό να με βοηθήσει. Να φωνάζω ένα μωρό 14 χρονών. Έκαναν το κέφι του και μα έπαιρναν πίσω. Άκουγα τι γυναίκε που σκέφτονταν να αφήσουν τον κάζι τη κουζίνα ανοιχτό για να αυτοκτονήσουμε, να γλιτώσουμε από αυτό το μαρτύριο. Την ίδια Αφρική βίωσε και η Άννα από χωριό τη Επαρχία Κερίνια. Διάλεγαν και μα πήγαιναν για να ικανοποιήσουν τι σεξουαλικέ του επιθυμίε. Δεν έβγαιναν να πάρω συσίτιο, φορούσα συνέχεια τα ρούχα τη γιαγιά για να φαίνομαι γριά, αλλά έβλεπαν το πρόσωπο. Αυτό κράτησε τρει μήνε. Ο Ερυθρό Σταυρό μαζί με άλλα πράγματα μα έστειλνε τότε και χάπια σε περίπτωση εγκυμοσύνη. Ένιωθα φόβο, μεγάλο φόβο, όπω και τώρα ακόμη. Φοβάμαι. Στην συνέχεια, όπω αναφέρει η Άννα, εισέπραξαν και την απαξίωση τη κοινωνία. Έλεγαν τη μάνα μου να την πάρει και να φύγει από τη χώρα, γιατί έτσι που είναι τώρα δεν τη θέλει κανένα. Ήμουν η ντροπή τη οικογένεια μετά το βιασμό. Και έτσι μα έχουν κάνει, και έτσι έχουμε παραμείνει. Ντροπή τη οικογένεια. Και τώρα που μα έστειλαν μια επιστολή να προσκομίσουμε ιατρικά πιστοποιητικά για το βιασμό μα, αυτό μα εξευτελίζει και πάλι από την αρχή. Η συγκεκριμένη πτυχή τη Κυπριακή τραγωδιάς αφέθηκε στο περιθώριο τη μνήμη, δήλωσε η πρόεδρο τη Επιτροπή Προσφύγων τη Βουλή, Σκεύη Κουκουμάη, η οποία ανακοίνησε το θέμα. Είχαν μείνει τα θύματα να βιώσουν από μόνε του και η οικογένεια του την τροπή και το... όλε τι συνέπειε που βίωναν αυτέ οι γυναίκε χωρί να έχουν καμιά στήριξη. Από πλευρά της, η Υπουργός Εργασίας ΖΕΤΑ Εμιλιανίδου ανέφερε ότι «Η χρέος της πολιτείας είναι η στήριξη των γυναικών αυτών. Διευκρινίζει ότι σε καμία περίπτωση δεν θα περάσουν από ιατρικέ εξετάσεις και η αρμόδια επιτροπή θα εξετάσει τα γεγονότα με διακριτικότητα, ευαισθησία και χωρί την φυσική του παρουσία.